Εκπομπούλες έξω λοιπόν, όπως τραπεζάκια έξω λόγω άνοιξης. Κύριε Υφυπουργέ, εγκαινιάζουμε μαζί σας αυτό το κύκλο επεισοδίων, μικρά, δεκάλεπτα. Εσείς επιλέξατε τέσσερις χώρους στους οποίους θα τους δείξουμε σε μικρές εκπομπούλες. Γιατί είμαστε εδώ σήμερα, τι έχουμε μπροστά μας? Καλημέρα. Καταρχήν είναι το κόνσεπτ πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί επιτρέπεις στον κόσμο με τον οποίο θες να συνδιαλεγείς και να μιλήσεις να βρεθεί σε οικείους με αυτόν χώρους όπου υπάρχουν αναφορές, υπάρχουν αναμνήσεις. Ένας από αυτούς για μένα είναι εδώ στην Ιανχέλο, πέρα από το ότι είναι ο τόπος καταγωγής μου, είναι το σχολείο, είναι το λύκειο της Ιανχέλου. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, μια χαρά. Όλοι καλά. Έτσι ζωντανά και χωρίς μοντάζ. Είναι το λύκειο λοιπόν της Νέας Αγχίαλου. Εδώ μετά το γυμνάσιο του Βόλου πέρασα τα εφηβικά μου χρόνια στο χωριό με φίλους, καλούς φίλους, όπου πήραμε τα πρώτα εφόδια για να προχωρήσουμε μετά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά κυρίως κάναμε σχέσεις ισχυρές, δεσμούς φιλίας με ανθρώπους που ξέρεις όταν είσαι στην εφηβεία σε συνοδεύουν. Και όταν σε συνοδεύουν είναι ευλογία να έχεις φίλους από τότε, να έχεις φίλους από το σχολείο, γιατί τους νιώθεις σαν μέλος της οικογένειάς σου. Άρα τα χρόνια που ήταν πολύ δραστήρια χρόνια, ήταν χρόνια εδώ στο Λύκειο, σε ένα Λύκειο ενός χωριού, όχι στο Λύκειο ενός πόλης, που κάναμε σαν νέοι την αντίδρασή μας, κάναμε την επανάστασή μας μέσα στα όρια φυσικά τοπικής κοινωνίας, οπότε είναι γεμάτο όμορφες αναμνήσεις και στιγμές όπως αυτές του Πάσχα που μαζευόμαστε όλοι πάλι στο χωριό λόγω των ημερών, πάντα κάθε συζήτηση καταλήγει στην πενταήμερη, στο πώς περνούσαμε στο σχολείο, άρα μόνο θετικές αναμνήσεις. Και το κλειστό γήπεδο ήταν το γήπεδο που παίζαμε μπάσκετ, ερχόμασταν εδώ και προπονούμασταν κάθε βράδυ, η ίδια παρέα, οι ίδιοι φίλοι. Εγώ βέβαια δεν είμαι από τους καλύτερους παίχτες, να το πούμε αυτό έτσι. Παρατηρούμε. Εμείς είμαστε φωτογράφοι πολλά πράγματα. Είδα τη χαρά και το χαμόγελο και τη συγκίνηση στην εκδήλωση που έγινε στη Νέα Εγχύλα για την προβολή του έργου που έχει κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είδα ένα διαφορετικό Χρήστο, έτσι. Αγκαλιάζατε με το βλέμμα σας κάθε έναν χωριστά και το χτύπημα στον ώμο και η αγκαλιά βέβαια ήταν πολύ πιο ζεστή. Νομίζω ότι εδώ μεγαλώνουν και η οικογένεια και τα παιδιά, είναι η έδρα της οικογένειας. Καταρχήν η Βάλια, η σύζυγός μου, ήταν συμμαθητριά μου. Είμαστε στην ίδια τάξη του Λυκείου, είναι από εδώ, εδώ είναι και τα παιδιά, εδώ είναι όλες οι αναφορές μας. Βέβαια τώρα δεν είμαστε εδώ, ήμασταν στην Αθήνα, τώρα είναι στη Σκόπελο η έδρα ουσιαστικά της οικογένειας, γιατί εκεί η Βάλια έχει διοριστεί, είναι φιλόλογος. Οπότε η οργανική θέση της είναι στην Σκόπελο. Εντάξει, και η Σκόπελος δεν είναι μακριά. Mm-hmm. Είναι ένα πανέμορφο νησί, το οποίο έχει και αυτό τα πολύ όμορφα χαρακτηριστικά του για να μένει κάποιος. Άλλωστε, όταν έχοντας μεγαλώσει σε μια μικρή κοινωνία όπως η Ιανχέλος, μπορείς πάρα πολύ εύκολα να προσαρμοστείς, παρόλο που έχεις περάσει από την Αθήνα, να προσαρμοστείς και στα δεδομένα μιας μικρής κοινωνίας όπως η Σκόπελος. Οπότε δεν είναι κάτι δύσκολο. Είναι κάτι το οποίο θα διαρκέσει για κάποια επόμενα χρόνια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στην πορεία. Πάντως η αναφορά μας είναι πάντα η Νέα Αγχέλωση, οικογενειακά μιλώντας. Μεγαλώνουν ωραία τα παιδιά σε μικρότερες κοινωνίες, θεωρώ, και είναι και πιο εύκολο για τους γονείς να είναι κοντά στα παιδιά. Βέβαια. Πέφτει ο βάρος στους ώμους εσάς για να μην λείψει για τίποτε. Αυτό ναι. Έτσι. Θα το δούμε σιγά σιγά και έχουμε κάνει γι' αυτό. Είναι γεγονός. Άλλωστε τα παιδιά πάντα είναι το κίνητρο και οι επόμενες γενιές για να κάνεις πράγματα για μια κοινωνία, για έναν τόπο. Άλλωστε έτσι ξεκινάς κιόλας. Είχα μια συζήτηση με νέους πρόσφατα, προσπαθώντας να τους πείσω απλώς να πάνε να ψηφίσουν. Χωρίς να τους πω τι να ψηφίσουν, αλλά να μπουν στη διαδικασία. Γιατί βλέπα το πολιτικό σύστημα απέναντί τους σαν κάτι μαύρο. Δεν είχε καν χρώμα. Κάτι σαν κάτι ενιαίο και κάτι αρνητικό. Οπότε, μπαίνοντας και εγώ στα παπούτσια τους, πως ήμουν μικρότερος, θεωρούσα πάρα πολύ και θεωρώ εύλογο να υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση από τους νέους, γιατί θέλουν να αλλάξουν τα κακό σκημένα. Άρα, αυτό είναι και αυτό που μας κινητοποιεί, να αλλάξουμε τα κακό σκήμενα. Από μικροί που ήμασταν εδώ στο σχολείο με τους συμμαθητές μου, μπορώ να πω ότι μέσα στην ανεμελιά, στη διάθεση αντίδρασης,
Μάλιστα, πρόσφατα έψαχνα φωτογραφίες και παίρνω όλους από την παρέα και λέω: ψάχνω φωτογραφίες που να είμαστε από το Λύκειο και να είναι και κάπως αξιοπρεπείς οι φωτογραφίες για να μπορούν να βγουν προς τα έξω. Και μου λένε: φωτογραφίες από το Λύκειο και αξιοπρεπείς είναι δύο καταστάσεις οι οποίες είναι μη συμβατές στις φωτογραφίες που έχουμε. Άρα, σε αυτό το κομμάτι λοιπόν, σαν νέοι, είχαμε. Είχαμε την αντίδρασή μας, είχαμε την αμφισβήτηση. Είναι το εύλογο, έτσι πρέπει. Αλλιώς δεν κινητοποιείται η κοινωνία στο να αλλάξει τα πράγματα. Και τα αλλάζουμε εμείς που μεγαλώνουμε λίγο από αυτή τη νεότερη γενιά, έχοντας σαν παρακαταθήκη τη διάθεση μεγάλης αλλαγής των πραγμάτων. Και το κάνουμε αυτό για τις επόμενες γενιές, για τα παιδιά μας, για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε συνθήκες αντιστοίχως με εμάς που θέλουμε να μείνουμε εδώ. Είτε αυτά να μείνουν εδώ να το επιλέξουν, είτε να πάνε κάπου αλλού, αλλά αν μείνουν εδώ να έχουν τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις εκείνες που να μπορούν να κάνουν την οικογένειά τους εδώ, να έχουν τα εισοδήματά τους, να μπορέσουν να ζήσουν με άνεση. Κατηφορίζουμε και στην παραλία, μας έχει κάνει ωραία μέρα. Πάμε παραλία, έχει άλλη. Πάμε να τη δείξουμε. Αν κάτι λοιπόν έχουμε, είναι η παραλία μας εδώ, την οποία την προβάλλουμε με κάθε ευκαιρία.